στάσιμη, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια πρόοδο. Σε σένα, στη δική σου περίπτωση, μέρα με τη μέρα γινότανε κάποια μικρή πρόοδος? Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Ο εγκέφαλος δεν αντιδρούσε σε τίποτα. Τίποτα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τόμας πρέπει να είναι 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Ο Χρήστος τουλάχιστον για 1 μήνα δεν αντιδρούσε. Δηλαδή 2 εβδομάδες είναι νωρίς. Ο Χρήστος για ένα μήνα δεν αντιδρούσε σε τίποτα. Ναι, σε τίποτα. Και εκτός από αυτό, επειδή ήταν σε κόμμα, δεν είχε μόνο το κεφάλι, παρουσιαζόντουσαν και διάφορα άλλα προβλήματα. Προβλήματα με τους πνευμονές του, επειδή είχε χτυπήσει. Ήταν πολύ τραυματίας. Ο Τόμας έχει χτυπήσει μόνο στο κεφάλι, ενώ ο Χρήστος ήταν πολύ τραυματίας με σοβαρά άλλα προβλήματα εκτός από τον εγκέφαλο. Παρουσίασε ό,τι μπορούσε, όποια... πώς να το πω... Ό,τι μπορούσε να παρουσιάσει, όποιο σύμπτωμα παρουσιάσει από την κατάστασή του, τα παρουσίασε όλα, δεν άφησε τίποτα. Έπαθε πνευμονία 2 φορές μάλιστα και όταν αντιμετωπίζει μια φορά την πνευμονία και από τη στιγμή που είναι σε κόμμα, μετά πρέπει να πάρεις πιο ισχυρή, πιο ισχυρή φάρμακα για να αντιμετωπιστεί και ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Από τα φάρμακα έπαθε ραβδομιόλυση. Δηλαδή... Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχεις γίνει γιατρός και εσύ μετά από την περιπέτεια. Λίγο γιατρός έχεις γίνει. Αυξηθήκαν οι τοξίνες στο αίμα του από τα φάρμακα που έπαιρνε και δεν λειτουργούσαν τα νεφρά του. Και έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν αποτοξίνωση, αφού ούτε ο οργανισμός του λειτουργούσε, ούτε ο κεφαλός του δεν έδινε κάποια εντολή. Και έτσι δεν γινόταν σωστά μεταβολισμός και οι τοξίνες αυτές μείνανε μέσα του. Με αποτέλεσμα τα νεφρά να μην λειτουργούν και να χρειαστεί να μπει σε τεχνητό νεφρό. Για αρκετό διάστημα. Και... αλλά θα έχει καταφέρει. Όταν άρχισε πια να πλησιάζει στους 2 μήνες, σας είχε γίνει ποτέ κουβέντα και για να δώσει τα όργανα του, για μεταμοσχεύσεις κλπ? Γιατί πολλές φορές στα νοσοκομεία γίνονται τέτοιες κουβέντες. Ναι. Όχι, δεν γιατί εμείς ήμασταν σίγουροι ότι θα τα καταφέρει. Το πιστεύαμε, εγώ το πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Πέρα του ότι μας είπα για δεύτερη φορά η μοίρα και λέω, εντάξει, δεν γίνεται να γίνει, επειδή 3 Σεπτέμβρη χτύπησε ο αδερφός μου, 29 Αυγούστου έκλεινε 1 χρόνο η μαμά μου. Έχουμε χάσει και τη μαμά μας. Και λέω, δεν γίνεται να χάσω και τον αδερφό μου. Είναι νέος, θα τα καταφέρει. Πήγαινε και γυμναστήριο. Είχε οργανισμός του, ήταν καλά και λέω, θα τα καταφέρει, έχει θέληση για ζωή και θα τα καταφέρει. Οπότε δεν παίρναγε από το μυαλό μας ότι μπορεί να τον χάσουμε, ανεξάρτητα τι μας έλεγαν οι γιατροί και αν δεν μας δίνανε ελπίδες. Μετά τον πρώτο μήνα άρχισε να δίνει κάποια μικρά σημάδια ότι μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλος? Ο εγκέφαλος άρχισε μετά τον πρώτο μήνα, ναι, σιγά σιγά έδειξε στις εξετάσεις που του κάνανε ότι είχε αρχίσει να ξεπρίζεται. Παρόλα αυτά όμως, ναι μεν το βασικό μας μέλημα ήταν το κεφάλι, να γίνει καλά το κεφάλι. Ταυτόχρονα γινόντουσαν, όπως είπα, και άλλα στο σώμα του. Παρουσίαζε διάφορες λοιμώξεις, πάρα πολλές λοιμώξεις. Είναι πολύ εύκολο μέσα στην εντατική. Στο νοσοκομείο, Ναι, ναι. Και ενώ έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλα αυτά, περιμέναμε και τον εγκέφαλο να ξεπριστεί. Άργησε πάρα πολύ. Έκανε 2 μήνες, σου λέω, σχεδόν ήμασταν μέσα στην εντατική και τον 1,5. Δεν είχε. Στον 1,5 μήνα άρχισε να δείχνει σιγά σιγά κάποια σημάδια. Στον 1,5 μήνα άρχισε να ξεπρίζεται, ναι, ο εγκέφαλος και άρχισε να δίνει κάποια σήματα ότι μπορεί να ξαναλειτουργήσει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα ιατρικά, μπορεί να λέω και βλακίες τώρα. Όχι, απλά από τις εξετάσεις που κάναμε παρακολουθούσαμε το πρίξιμο του εγκεφάλου. Αυτό. Και το αν θα ήταν μετά... φυτό, να το πω. Όταν θα ξύπναγε, αυτό θα το βλέπαμε όταν πλέον θα είχε ξυπνήσει. Αν θα λειτουργούσε σωστά, δηλαδή. Αν θα λειτουργούσε σωστά ή αν θα... είχε μόνιμες βλάβες. Ναι, ακριβώς. Θα το βλέπαμε ενώ ξύπναγε, δεν ξέραμε τίποτα. Το βασικό μας μέλημα ήταν να ξεπριστεί ο εγκέφαλος και να προσπαθήσουν οι γιατροί σιγά σιγά να τον ξυπνήσουν.
Όχι, αυτό είναι ο φιάλτης του καθενός. Γιατί ξέρεις, μία ασθένεια παθαίνεις, λες, το προσπαθείς, το πολεμάς, παίρνεις κάποιο φάρμακο. Αλλά όταν βλέπεις ένα νέο παιδί 25 χρονών, όλο ζωή, γυμνασμένο, που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, όμορφο, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να χαθούν τα πάντα. Είναι αυτό που. Είναι πολύ φιάλτης για να μπορέσει να το. Και είναι πολύ. Το σκεφτεί. Είναι πολύ σκληρό. Γιατί να μπαίνει καθημερινά μέσα στο δωμάτιο μόνο για ένα τέταρτο, το πολύ 20 λεπτά, και να βλέπει τον αδερφό σου διασωληνωμένο. Είναι λίγο σκληρό. Θέλει δύναμη για να το αντιμετωπίσεις, και γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι δυνατός. Δεν πρέπει να περνάνε από το μυαλό σου αρνητικές σκέψεις. Για να του δίνεις και αυτούν δύναμη. Πάμε στο σημείο που ξυπνάς. Πάμε στο σημείο που ξυπνάς. Το σημείο που ανοίγεις πρώτη φορά τα μάτια σου. Πριν πάμε στο όνος, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία διεθνής για το όταν κανείς είναι σε κόμμα, αντιλαμβάνεται πράγματα, ακούει, αντιλαμβάνεται κατάσταση, όχι. Θα σου κάνω αυτή την κλασική λίγο κλώτηση. Εάν όλο αυτό το διάστημα που ήσουν σε κόμμα μπορούσες να τα αντιληφθείς. Δεν αντιλαμβανόμουν τίποτα. Μόνο ένα τραγούδι θυμάμαι. Τραγούδι που μου τραγούδαγε η θεία μου. Μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι ακούνε το κόμμα. Αυτό το τραγούδι σου τραγούδαγε όταν ξύπναει, όταν άρχισες να ξυπνάς. Όχι, όχι, όταν κοιμόμουν. Δεν είχα ξυπνήσει καν. Για ένα μήνα, όποτε ερχόταν η θεία μου, τραγούδι, αυτό τραγούδι. Κάθε φορά που μπαίναμε μέσα, του μιλάγαμε. Δεν υπήρχε μέρα που να μπούμε μέσα και απλά να του μιλάμε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το μόνο πράγμα. Το θυμάσαι όμως, ναι, το τραγούδι. Θυμάμαι, ναι, ναι.